Καλησπέρα συναδέλφισες και συνάδελφοι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί για ακόμα μια χρονιά ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και βαθιά ταξικός, όπως άλλωστε γίνονταν και με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων. Την ώρα που κερκόμαστε το καλοκαίρι, πνιγόμαστε το χειμώνα, που είμαστε ανυπεράσπιστοι σε κάθε σεισμό, που τώρα και εν ώψη γιορτών, σε σπίτια, λαϊκά, μπορεί να μην μπει καν μισθός, να μην έχουμε ρεύμα ή να σκεφτόμαστε το δυσβάστακτο αυτό κόστος της θέρμανσης, οδηγώντας ακόμα και σε περιστατικά, όπως ο θάνατος παιδιών στην προσπάθειά τους να θερμαστούν, και σπάμε και νέο ρεκόρ νεκρών με την πανδημία στα κόκκινα, η κυβέρνηση καμαρώνει πως έχουμε ανάπτυξη. Εμείς λέμε πως δεν τη θέλουμε αυτή την ανάπτυξη, όπως δεν θέλουμε και τον προϋπολογισμό τους, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα στήριξης για το μεγάλο κεφάλαιο και θυσίες δίχως τέλος για το λαό. Τι προβλέπει? 11 δις ευρώ ζεστό χρήμα επενδύσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε συνδυασμό φυσικά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στο 22 από το 24% και μία σειρά με πτώσεις για δαπάνες για τη δίθεν πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση. Προβλέπεται κάλυψη για τους εργοδότες, τις ασφαλιστικές εισφορές και επιδότηση για προσλήψεις των μακροχρόνια ανέργων. Μιλάμε για την αποθέωση της τζάμπα εργασίας, δηλαδή στις πλάτες εργαζόμενων και ανέργων μέσω της φορολογίας μας θα πληρώνουν το πενιχρό μισθό τους 150.000 εργαζόμενοι για να τους εκμεταλλεύονται τζάμπα οι εργοδότες. Αυξάνουν για να μείνουμε και βέβαια πρωταθλήτρια η χώρα στις εξοπλιστικές δαπάνες, τις δαπάνες στο ΝΑΤΟ και για τις νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους στα 7,5 δις ευρώ, συνεχίζοντας την πολιτική που εμπλέκει περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και φυσικά η φορολογία για τον λαό καλά κρατεί. Η φορολογία εκτοξεύεται στα 50 δις ευρώ, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια παραπάνω από πέρσι, με την πλειοψηφία να προέρχεται από αύξηση έμεσων φόρων, δηλαδή πάνω από τα μισά έσοδα του κράτους είναι από τέτοιους φόρους. Εμείς και η οικογένειά μας πληρώνουμε το 95% των φόρων, όταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόλις το 5%. Διατηρούν τον αντιλαϊκό έμφυα, ενώ όπως και οι σημερινοί και οι προηγούμενες διατηρούν σε αναστολή τον ειδικό φόρο ακινή των νομικών προσώπων, ο οποίος με τους δικούς τους υπολογισμούς είναι 1,5 φορά παραπάνω από τον έμφυα. Και παράλληλα, το μεγάλο μαχαίρι προβλέπεται στις λαϊκές ανάγκες, στις συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας. Μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και τη χρηματοδότηση στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κατά 1,1 δις. Τι σημαίνει αυτό? Και άλλες τρύπες από ταμεία, οι οποίες αργά ή γρήγορα θα φορτωθούν και αυτές τις πλάτες των ασφαλισμένων. Εξελίξεις που έρχονται και δένουν και με το ασφαλιστικό, με νομοθετικές πυρελιές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που πλέον ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος, αλλά επενδυτής. Τα χρήματα που διατίθονται από τον προϋπολογισμό για τους ανέργους, σε συνθήκες μάλιστα που χιλιάδες εργαζόμενοι κυνηγούν το μεροκάματο με το δίκανο, μειώνονται κατά 149 εκατομμύρια, όταν τα στοιχεία τα ίδια δείχνουν ότι το πενιχρό αυτό επίδομα της ανεργίας του 390 ευρώ παίρνουν μόνο το 1/10 των εγγεγραμμένων ανέργων, δηλαδή 104.000 από τους 987. Αντίστοιχα, μειώνονται και οι παροχές προνοιακού χαρακτήρα κατά 183 εκατομμύρια, την ίδια στιγμή που το κύμα ακρίβειας μεγαλώνει και απλώνεται. Ακούσαμε και από τις προηγούμενες ομιλήτριες για τα πετσοκόμματα που έρχονται και στην υγεία αλλά και στην παιδεία και δεν υπάρχει και καμία ουσιαστική πρόβλεψη για τις σεισμικά, διπλημμυρικά, διπυρικά έργα, για σχολικές υποδομές, έργα αναγκαία για τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Φυσικά, η κατάθεση και του φετινού προϋπολογισμού συμπληρώνει ένα τοπίο τσακισμένων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, που έχει τη σφραγίδα νόμων της σημερινής
και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή τους σαχισμένους μισθούς και τις συντάξεις, τη δίθεν ευελιξία με ένα στους 3 στους 10 εργαζόμενους να ζουν μόλις με 345 ευρώ το μήνα, το δεκάωρο, την απελευθέρωση της Κυριακής αργίας, την εντατικοποίηση της δουλειάς με την αύξηση των υπεραιωριών που έχει φέρει και αύξηση των εργατικών θανατηφόρων ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς, συμπληρώνει αυτός ο προϋπολογισμός τους νόμους Ρούτσι Αχτσόγλου για το κατώτατο μισθό, για τους νόμους που χτυπούσαν το δικαίωμα της απεργίας και φυσικά το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Αυτοί δηλαδή που χέρι-χέρι τσάκισαν μισθούς και δικαιώματα, τάχα σήμερα τσακώνονται για το ποιος είναι πιο ικανός να φέρει μια δίκαιη ανάπτυξη. Όταν εξυπηρετούν από κοινού την ανάπτυξη για τους λίγους, που είναι αυτή ακριβώς που απαιτεί την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης σε ό,τι έχει απομείνει. Καμία αναμονή για φιλολαϊκή λύση. Μέσα από κυβερνητικές εναλλαγές, όλοι τους έχουν ψηφίσει μνημόνια, είναι δεσμευμένοι στη στρατηγική του κεφαλαίου, στο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης που πίνουν και νερό στο όνομά του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Αυτές είναι οι ράγες στις οποίες θα πατήσει οποιασδήποτε απόχρωση της κυβέρνησης. Αν κάτι λοιπόν επιβεβαιώνεται για ακόμα μια χρονιά, είναι πως είτε σε ανάπτυξη, αλλά είτε και σε κρίση, ο λαός μαζί με θα πληρώσει τα σπασμένα, θα ζει χειρότερα για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Στην κρίση τι μας λένε, επίθεση στο λαό, στην εργατική τάξη, για να μπορέσει να έρθει ανάπαυση. Έρχεται μια αόπια ανάπτυξη, επίθεση στους εργαζόμενους για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η ανάκαμψη. Και στη συνέχεια, επιβράδυση της οικονομίας, ξανά μανά επίθεση, μη και έρθει η κρίση, και ξανά έρχεται η κρίση και ξανά το ίδιο τροπάρι. Εμείς δεν δεχόμαστε να είναι αυτή η ζωή μας. Αυτό το φαύλο κύκλο μπορεί και πρέπει να τον σπάσει μόνο ο λαός, κάνοντας την πάντα φωνές που τον καλούν να συμβιβαστεί με το μικρότερο κακό, με το χαμήλωμα των απαιτήσεων, περιμένοντας λύση από τα πάνω, έξω από τους αγώνες τους. Αν κάτι επιβεβαιώνουν και οι αγώνες του τελευταίου διαστήματος σε πολλούς κλάδους, απέδειξαν ότι μπορούμε να μετράμε νίκες, όπως η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης στην Επισκευαστική Βιομηχανία, η κατοχήρωση εργασιακών δικαιωμάτων στην ΙΦΟΥ, στην ΚΟΣΚΟ, αγώνες δηλαδή που ακύρωσαν στην πράξη το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Μας γεμίζουν θάρρος και αισιοδοξία και μας δείχνουν τον δρόμο. Γι' αυτό καλούμε όλα τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα να μπουν μπροστά για να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο νόμος. Δεν επιτρέπουμε να βάλουμε χέρι στα σωματεία μας, δεν κάνουμε τα καταστατικά μας κουρελόχαρτα. Δεν πρόκειται να φακελωθούμε στο κρατικό μητρό. Λέμε όχι στο βάρβαρο αντιλαϊκό προϋπολογισμό και συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά την πάλη μας για αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Να καταργηθεί ο εργατικός νόμος με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης αλλά και όλων των απολειών της τελευταίας δεκαετίας της συντάξης. Γενναία αύξηση των δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις και να ενισχυθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, αλλά και των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ΕΦΕΑ για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και προσάυξηση 3.000 για κάθε παιδί. Άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και πολύτεκνες οικογένειες. Η λύση βρίσκεται στα δικά μας χέρια, στη δύναμη της οργανωμένης πάλης για να πληρώσει το κεφάλαιο, όχι ο λαός. Να δυναμώσει πάλι μέσα στους εργασιακούς χώρους, να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο, να ενισχυθεί το κύμα ανυπακοής αυτή την περιοδική σε κάθε συνοικία, σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολείο.
δύσκολη.